καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Παγιδευμένη. Η Άννα και ο Δημήτρης, όπως ήδη έχουμε παρακολουθήσει, έχουν αποφασίσει να πορευτούν μαζί και να μην αφήσουν τίποτα ξανά να μπει εμπόδιο ανάμεσά τους. Ωστόσο, ένα ακόμη ψέμα της Άννας που θα ανακαλύψει ο Δημήτρης τον διαλύει. Όλα αρχίζουν όταν η δικηγόρος λαμβάνει ένα βίντεο του Άγγελου στο οποίο αποκαλύπτονται πολλά πράγματα. Όλη η αλήθεια για τη δολοφονία του νεαρού βρίσκεται εκεί, μαζί με άλλα μυστικά που η Άννα θα πρέπει να αποκωδικοποιήσει. Ωστόσο, παίρνει τη μοιραία απόφαση να μην πει τίποτα ακόμη στο Δημήτρη, μέχρι να σκεφτεί πώς θα το χρησιμοποιήσει. Ο Δημήτρης, από την άλλη, μετά το αίσιο τέλος της δίκης της Άννας, κάνει αίτηση για να επιστρέψει στη θέση του στην εισαγγελία, ενώ ο Αλέκος δεν μπορεί να αντέξει στην ιδέα ότι βρίσκεται στη φυλακή και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αφαιθεί ελεύθερος. Η Άννα όμως στέκεται απέναντί του και είναι αποφασισμένη να φτάσει στα άκρα για να τον κρατήσει για πάντα μέσα. Ωστόσο, τα σχέδιά της ανατρέπονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Ο Δημήτρης τελικά ανακαλύπτει το ψέμα που του είπε η Άννα και εξοργίζεται. Ο εισαγγελέας δεν μπορεί να πιστέψει πως συνεχίζει να του κρύβει πράγματα ύστερα από όσα πέρασαν και αρχίζει να αμφιβάλλει για την εμπιστοσύνη που της δείχνει. Και ενώ το περιεχόμενο του φακέλου που έχει λάβει η Άννα της καίει ακόμα τα χέρια, οι εξελίξεις δεν την αφήνουν να καταλάβει ότι το βίντεο του Άγγελου κρύβει κάποιο μήνυμα που θα τη συγκλονίσει. Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης της ασκεί μεγάλη πίεση προκειμένου να του εκμυστηρευτεί τι είναι αυτό που κρύβει, αλλά και τις αποκαλύψεις που υπάρχουν σχετικά με την υπόθεση στο φάκελο που έλαβε. Θα του πει η Άννα την αλήθεια άραγε για τον εμμυστηριώδη φάκελο ή θα συνεχίσει αυτή η μεγάλη κόντρα?